Ναι, φίλε μου, είσαι εδώ. Και εσύ είσαι εδώ. Σοφάκι, είμαι... είσαι και εσύ εδώ. Χαμός. Είμαστε εδώ, αλλά σήμερα βλέπω μια αγανάκτηση υπάρχει γενική. Ναι. Η μέρα δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή, όχι. Το φεγγάρι κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει. Οπότε σήμερα θα είμαστε φυσικά και πάλι ο εαυτός μας, αλλά με εντάσεις. Με εντάσεις. Τι είναι ο Ευμής? Ανάδρομος. Ανάδρομος, θα σε πω εγώ τι είναι ο Ευμής. Θα σε ο Ευμής και εγώ και μαζί που είμαστε. Ναι. Η κατάσταση είναι δραματική. Έχουμε, πώς θα λέγεις, θα δούμε τους συνήθους και την Νέα Ήδρα. Είναι τίποτα, δεν τους προλαβαίνεις. Είναι Νέα Ήδρα. Τους κόβεις και πολλαπλασιάζονται. Ναι. Έχω αυτό το πρόβλημα σήμερα. Ναι. Συναναστεύομαι μόνο με ηλίθιους. Υπάρχει πρόβλημα, ξεκάθαρο είναι αυτό. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με κανέναν. Αρχίζω και πιστεύω ότι πρέπει να είμαι εγώ το πρόβλημα. Και σου είπα, όταν έχεις πάρει εδώ σε με ηλίθιους, ένα μόνο μπορείς να καταφέρεις, να σε κατεβάσουν στο επίπεδό τους και στο τέλος να σε νικήσουν. Είναι νίκη ξεκάθαρη δική. Θα σε νικήσουν, δεν γίνεται. Δηλαδή, πώς θα κερδίσεις τον ηλίθιο, σε λέει ο κατεστευμένος, έτσι. Τώρα είναι μεσημέρι, ας πούμε 2 και 10. Ναι. Και σε λέει είναι βράδυ. Νύχτωσε και απόψε, και όμως περιμένω. Κατάλαβες. Ναι. Άντε, εσύ απέδειξε. Δεν γίνεται, ρε. Ναι, θα τους αποφεύγουμε. Όλοι προσπαθούμε. Αλλά δεν γίνεται. Είναι τόσοι πολλοί. Γέμισε η πόλη, γέμισε. Πάω να πάω να υπολογιστεί. Ναι. Ωραία. Αλέκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον. Γεια σου Αλέκο, αντιβασιλεία της Χαλκιδικής και βασιλιά της καρδιάς μας. Ναι, ακριβώς αυτό. Και πάω να πάω έναν υπολογιστή. Από μια εταιρεία μεγάλη, που έχω αγοράσει πέρσι για το γραφείο, 8 υπολογιστές. Έκανες τον τζίρο σου. Ναι. Είσαι πελάτης πλέον. Ναι, δεν είναι μόνο υπολογιστές, είναι τηλεοράσεις που μπήκαν. Ναι, έχεις και ναι. Είσαι πελάτης. Όχι πελάτης, μιλάμε τώρα για νούμερα. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι και το γραφείο ναι. Κάτω, είναι πολλά. Νούμερα οικονομικά. Ναι, είναι νούμερα οικονομικά. Λέω λοιπόν στον πολιτή, θέλω ένα ίδιο, έναν ίδιο υπολογιστή, ίδιο, πόσο πιο απλή λέξη. Απλή λέξη. Ωραία, με αυτόν που, με αυτούς που πήρα πέρσι, έναν ακόμα τέτοιον. Ναι. Εκτός του δικού μου που ήταν λίγο ακριβώς για το με όλα τα ντεσού του, όπως πρέπει. Ναι. Ωραία, θέλω αυτό, εντάξει, και μου φαίνεται, το πληρώνω παραπάνω από αυτό που έδωσα πέρσι. Εννοείται να ήταν μειωμένη, μειωμένη είναι γιατί είναι, είναι παλιό το μοντέλο. Ναι. Αλλά μου κάνε εμένα τη δουλειά. Έτευνε κάτι. Καλό εξεργαστή και τα λοιπά. Ναι. Και δεν μου φαίνουν στην παραγγελία που παραδίδουν. Οθόνη. Ναι. Πολύπριζο. Πληκτρολόγιο. Το κουτί στο φέραν. Μάους. Μόνο το κουτί κάτω. Ναι. Ρεζόν. Άστο, άστο. Ρεζόν. Άστο, τραγική φιγούρα. Ναι. Εγώ τι να κάνω, να φύγω από εδώ. Ναι. Εδώ θα πει ο Πρωθυπουργός, επιτρέπεται για 5 λεπτά, σκοτώσε ποιο θες. Γι' αυτό δεν τίποτα, θα ισοπεδωθεί η χώρα. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα ισοπεδωθεί η χώρα. Γιατί και άμα δεν βρίσκουμε κάτι να κάνουμε. Θέλω λίγο να ερεμήσουμε το κλίμα στη σχέση. Όχι, δεν θα ερεμήσουμε. Α, το θέλεις. Α, νο, για πες, για πες, μ' αρέσει. Έχει συνέχεια. Ερεμήσουμε την Κύπρο. Εμάς βρήκες μόλι πεταμένη. Την Κύπρο, το είπα. Εμάς βρήκες μόλι πεταμένη. Είχαμε μια στιχομηθεία. Έτσι. Η Κύπρος έγινε ξαφνικά, μπήκε στη ζωή μας. Γιατί πάλι πήγαμε να μας κάνει τα ίδια. Ναι. Και ο Σταύρος, ακούς, ναι. Επειδή το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, όπως λέει η Λαϊκή Σοφία, το διαβάζει και λέει: αμάν, πάλι αμάνε τα παλικαράκια. Μα πάλι 0-1-41. Ναι, 0-1 προηγούνται μέσα στη Σλοβενία. Περιμένω να λήξει. Ναι. 0-1 το ημίχρονο. Κλείνει, τετράλεπτο είναι, θα λήξει. Ναι. Αν μια σέντρα λίγο έξω η μπάλα. Ναι. Πέρασε. Λίγο κάτω. Ναι. Ο Κίκος Κίκου. Ναι, αυτά τα γνωστά. Ναι, αυτά τα γνωστά. Και έρχεται το δεύτερο ημίχρονο, βλέπεις εσύ την ανατροπή. Βλέπω ανατροπή 4 φράγκα. Εντάξει. Είναι η Κύπρος, δε φίλε. Ναι. Η γνωστή σε όλους. Γνωστή σε όλους. Γνωστή σε όλους. Και σου λέω, το νησί της Αφροδίτης. Τώρα ναι. Που θα το φορτώσω και δεν θα βγει. Και δεν θα το βγει. Είπα. Ναι, ναι, το είπες. Στο είπα. Μηνυματικά μου το είπες, με το τόνισες. Ναι. Ναι. Και σε λέω δεύτερη φορά σε 5 μέρες ανατροπή. Δύσκολο. Στατιστικά αδύνατο. Ναι. Έτσι, και γιατί δύσκολο. Γιατί θα κυνηγηθούν από παντού. Ναι. Θα τους πούνε, εντάξει, αφήστε τα χαζά, φεύγετε τα λεφτά. Αυτό ακριβώς. Όλα έχουν τα ωραία τους. Ο Κίκος Κίκου που σέβεται τον εαυτό του, αφού το φορτώνουμε, εμφανίζεται ο Κίκος Κίκου που λέει: να και είναι δεύτερη φορά. Να το ένα-ένα. Τώρα την κόκκινη. Κόκκινη και ένα-ένα. Ένα-ένα μετά. Μετά, ναι. Θέλει χρόνο. Και είναι ένα-ένα. Και μου δίνει τα λεφτά μου κασάουτ και λέω: τι κάνω. Είσαι... τι κάνω. Σε δίλημα, δεν εντάξει, μου δίνει και τον Άσο πάλι 4 φράγκα. Δεν μπορώ να κάνω κασάουτ να φορτώσω να πάω στο ίδιο κέρδο. Ναι, κατάλαβα. Τα μαθηματικά τα γρήγορα. Τα γρήγορα. Μου τη δίνει στα νεύρα τώρα, με παίζει. Και πάει το ζώο ο Σλοβαίνος που είναι εκτός κλίματος κικουκικού και το έχει αυτό σκόκκινο. Σε βόδι. Μετά το 1-1, πώς το σκόκκινο. Και έτσι. Ζών. Καλά, χθες είδαμε και διαιτησίες κωμικοτραγικές. Δεν έβλεπα εικόνα. Α, έβλεπα εγώ το Γαλλία-Γερμανία. Ένα μάτς με κατάμεστο γήπεδο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Γερμανία ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Δώσαμε και διπλό.
Και στο τέλος χάσαμε, αλλά δεν σας χάσουμε, φίλε. Είναι απλό το πράγμα. Βάζει μια ένα υπέροχο κόλλο αρχικά ο Κρεσμάν και σοφαρίζει. Αυτή η παικτούρα για τελείωτη. Συμφωνείς, κύριε Αλέκο, για τον Κρεσμάν? Μεγάλο παιδί. Ε, βέβαια. Μεγάλος, μια κεφαλιά, παιδε. Κάνει κεφαλιά πλασέ. Σέντρα απίστευε από αριστερά και κάνει μια κεφαλιά από το ύψος της ανάμεσα απέναντι και μεγάλη περιοχή και πλασάρει το νόημα με το κεφάλι. Δυνατή κεφαλιά από πάνω του. Μαγικό γκολ. Ναι. Το θέλει βασικά. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Έτσι, ότι αυτή είναι η διάθεσή του. Αυτά είναι τα γκολ που κανονικά πρέπει να ήταν διπλά. Α, τα βάρτα μα που είναι ωραία να τα έχουμε στη ζωή μας, αλλά και μερικά γκολ πρέπει να είναι απίστευτη ομορφιά, έτσι, διπλά. Να γίνει χαλασμό και να γίνει. Φαντάζεσαι να κρύβουν ένα διπλό γκολ, τι θα γινόταν στα μάτς. Ή να έχει τρίγκολο. Τρίγκολο, και δίνει μετά ένα πέναλτι, αδελφάκι μου, στη Γαλλία, που δεν το δίνει ούτε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από οποιοδήποτε, από το Μιτεράν να ξεκινήσουμε από τα παλιά χρόνια, έτσι ο Φρανσουά, ο κολλητός του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, του Εθνάρχη, έτσι, μέχρι να έρθουμε και λίγο πιο κοντά με και αυτόν ατόμο που είναι με την 68 και τα γειτονικά. Αυτή είναι. Τι ωραία. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και πέφτει ένας και εγώ λέω θα δώσει κάρτα στον παίκτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή παραπάτησε χτυπώντας τον αμυντικό. Και δείχνει τη βούλα. Το σύχαμα τον τοποποιεί και Έσκος, ο οποίος δεν ξέρει τι έχει γίνει, τι αγώνα έχουμε κάνει εμείς εκείνη την ώρα. Εντάξει, κανένα δεν τον ενδιαφέρει και καλά κάνεις, κανένα, είπαμε. Όταν έχετε προβλήματα, να το φιλοσοφικό το μήνυμα, το περάσουμε αρχικά. Φιλοσοφικό μήνυμα, βάλε μια μουσική, κάτι Βιβάλτι βάλε, σε Βιβάλτι. Όταν έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα και το λέτε σε 10 ανθρώπους, τους 9 δεν τους ενδιαφέρει και ο 10ος γελάει. Πνίξτε το μέσα σας. Τελεία. Το πρόβλημα. Αυτά και... λέγατε τις κρίσιμες ώρες στο γνωστό μαγαζί όταν περνούσε η ώρα και έπρεπε να βγείτε λίγο έξω να πάρετε ένα. Η φιλοσοφία με τον τζόγο είναι ένα. Έτσι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Ναι. Και σήμερα έχουμε ένα δώρο για τους ακροατές. Αυτούς τον ένα, του δύο, οι 10.000, οι 50, οι πόσοι ακούνε. Ένα δώρο το οποίο θα μας το προσφέρει ο φίλος ο Αλέκος. Τι έκπληξη μας έχει σήμερα, Αλέκο, από τα Πάο Κάρης. Θέλοντας να ανεβάσουμε το επίπεδο της ήδη που έχει το επίπεδο της εκπομπής που είναι πολύ μεγάλο, ας το λένε όλοι έτσι, έτσι, οι ακροατές, θα προσπαθήσω και εγώ να συμβάλλω λίγο καλώντας έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ξένο ποδοσφαιριστή που έπαιξε πριν μερικά χρόνια στον ΠΑΟΚ και το μοναδικό γκολ που σημείωσε στα 3 χρόνια της καριέρας του το σημείωσε με τον Άρη. Πολύ ωραία. Σας αφήνω μέχρι να συνδεθούμε. Εσύ θα μιλήσεις μαζί. Εγώ θα μιλήσω μαζί. Στα Ιταλικά. Ναι. Μιλάμε για τον. Ναι. Ας αφήσουμε λίγο τους ακροατές να το μαντέψουν. Μόλις συνδεθούν. Ένα γκολ Ιταλός αμυντικός, εποχή Ζαγοράκη. Εποχή Ζαγοράκη. Τρισύλλαβο το επιθετό του. Σε 2 λεπτά θα συνδεθούμε. Οπότε... Έχουμε... Ο φίλος μας ο Σαβίνη. Έχουμε Μίρκο Σαβίνη. Αλέκο, μπορείς να ξεκινήσεις να τον καλησπερίσεις από την πλευρά μας. Χάι Μίρκο. Τσάω Μίρκο, με σέντη. Σι, φόρτε, εκιάρο. Καλό μεσημέρα. Καλό μεσημέρι, τσάω Μίρκο. Δόβε τι τρόβο, πρίμα τι τούτο. Μπαίνε. Σε είναι Ιταλία. Σι, είναι Ιταλία, Μπενεβέντο, faccio l'assistant coach, Μπενεβέντο, in Serie B. Οκ. Τραντούκο, ο μομέντο, η πόλη κοντινιά μου. Μιλάμε με τον Μίρκο Σαβίνη, τον οποίο το βρίσκουμε στην Ιταλία, στον Μπενεβέντο, που είναι βοηθός προπονητή σε μια ομάδα Β' Εθνικής. Η Μπενεβέντο, έτσι. Η Μπενεβέντο, ναι. Ο Μίρκο Σαβίνη ήταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πριν μερικά χρόνια, της εποχής Σάντος, όπως είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος πριν, με μεγάλους συμπαίκτες. Μίρκο. Πώς είναι η ζωή σαν προπονητής, ναι. Τώρα που δεν είναι παίκτης. Ναι. Μίρκο, la ragione, la ragione la quale ti chiamiamo è che domenica prossima c'è il derby PAOK Aris. Dopo 6 anni, 4-5 anni, c'è di nuovo il derby di Salonico. Vogliamo da te la tua... Τελειώνει η εκπομπή έτσι, Αλέκο, πλησίασε το κόψτο. Vogliamo sapere come hai vissuto questi derby in quel tempo, cosa ti dicevano i compagni, cosa ti diceva la società, l'ambiente, eccetera. Traduco un momento in breve. Θέλουμε να μιλήσουμε με τον Μίρκο Σαβίνη
για τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, πώς το έζησε εκείνη την εποχή, όχι για αυτό που έρχεται, πώς έζησε εκείνη την εποχή, τι θυμάται από αυτά, τι θυμάται από την ατμόσφαιρα, από το τι τον έλεγαν οι Έλληνες συμπαίκτες του, οι οπαδοί κτλ. Τη Σεντιάμο, Μίρκο. Οκ. Il derby quegli anni erano derby bellissimi, anche perché l'Aris aveva una buona squadra. E la preparazione al derby era, sì, si preparava da solo, la città si respirava in città, e quindi era molto facile, la partita sentitissima, dove le motivazioni venivano da sé. E la squadra è una squadra esperta, quindi sapevamo l'importanza del derby e soprattutto eravamo una squadra forte e volevamo far contenti i tifosi e la città intera, perché sappiamo quanto i tifosi meravigliosi del PAOK sentano questo derby. Traduco in un attimo. Ο Σαβίνι μας λέει ότι ήταν ένα derby το οποίο το ζούσαν όλοι εκείνη την εποχή, όπως και τώρα. Και ο Άρης είχε μια πολύ καλή ομάδα και μέσα και στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις δεν συζητούσαν τίποτε άλλο για αυτό το ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ ήξερε τι ομάδα είχε, γιατί εκείνη την εποχή έτυχε να έχει φοβερούς συμπαίκτες, οπότε ήταν για μας πολύ εύκολο σε εκείνα τα μάτς να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ρικόρδι il derby un 2-0 che tu hai segnato? Lo ricordo molto bene. Sì, spiegaci un po'. Cosa hai sentito quando hai segnato? Era il primo e il primo gol era quello che hai fatto? No, il secondo. Primo Ivic. Ah, il primo sì. Ivic, l'Adam. Era un 2-0. 2-0, sì, 2-0 era il playoff, era la seconda partita, la prima avevamo pareggiato ad Atene 0-0 e da lì poi quel derby ci diede la forza per vincere i playoff, poi quell'anno vincemmo i playoff e derby, l'atmosfera era bellissima, stadio pieno e andammo in vantaggio con Vladan, poi ci fu questo corner, pizzata sempre di Ivic sul primo palo e sono arrivato io sul secondo e ho fatto gol, un'emozione veramente bella perché poi non ero abituato a far gol e farlo nel derby in un'atmosfera così, in uno stadio pieno, in una partita importante come quella di playoff, è stato veramente un'emozione difficile da dimenticare, anzi, la ricordo sempre con molto piacere. Ok, io Mirko μας λέει ότι θυμάται πολύ καλά αυτό το match το 2-0, ήταν ένας αγώνας στα playoff, ο δεύτερος αγώνας μετά το 0-0 που είχαν φέρει με την ΑΕΚ. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με ένα πολύ καλό γκολ, όμορφο γκολ του Ίβιτς και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα κόρνερ του Πάμπλο, πήρε μια κεφαλιά ο Ίβιτς και ήρθε αυτός από πίσω και έκανε στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το 2-0. Έζησε, αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ, έζησε γιατί δεν κάνει και εύκολα γκολ, ήταν γι' αυτόν κάτι το... Όχι, εύκολα δεν κάνει καθόλου, ναι. Δύο είχε κάνει, ξανά έκανε. Αυτά ήταν. Ναι. Λοιπόν, να σου πω, θέλω να το ρωτήσεις τη διαφορά, γιατί οι παίκτες κυνηγάνε τους προπονητές, εντάξει. Τώρα που έγινε προπονητής, σκέφτεται σαν παίκτης ή... Il giornalista Stavros che tu conosci forse. Sì, salutalo tanto, eh. Hi Stavros. Hi Mirko, hi. Vuole farti una domanda. Adesso che tu hai passato dalla parte dell'allenatore, come il tuo rapporto con i giocatori? Perché quando eri giocatore tu stavi contro, o avevi sempre da recriminare qualcosa contro gli allenatori? Adesso che tu sei allenatore, cosa hai da dire con i giocatori? Come è il tuo comportamento? Sì, guarda, sicuramente cambia radicalmente, no, l'atteggiamento, però una cosa è molto importante, avendo giocato si hanno delle letture che magari ai giocatori, che quando sei giocatore non hai, e soprattutto l'importante è mantenere e rispettare la persona, quindi a prescindere che giustamente il tuo ruolo è cambiato, però se tu rispetti la persona, dici sempre la verità e riesci a trattare tutti nella stessa maniera e ti faciliti il compito, sicuramente cambia rispetto a prima quando tu giocavi
pensavi solo esclusivamente sia all'interesse della squadra ma anche al tuo rendimento, qui invece ci sono tante teste e quindi ti devi medesimare in ognuna di queste. E sicuramente la cosa che aiuta è rispettare la persona e dire sempre la verità. Sì, ho traduco un attimo. Σίγουρα ότι έχουν αλλάξει ρόλοι και πέρασε τώρα από στην πλευρά των προπονητών, αλλά εφόσον έζησε και σαν ποδοσφαιριστής, ξέρει ένα πράγμα, ότι πρέπει να σέβεται και τους ποδοσφαιριστές, αλλά και να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει ο καθένας αυτούς να το σέβεται και να μην ξεπερνάει τα όρια. Σίγουρα είναι μια καλή εμπειρία για αυτόν, αλλά πάντοτε έχει αυτό. Να λέει την αλήθεια και να σέβεται τους ποδοσφαιριστές. Επειδή τον έχουμε και έχουμε κλίμα καμπιονάτο, τον κάνουμε μια τελευταία ερώτηση για να μην τον κουράσουμε. Είναι κουραστικό για την Ιταλία το ότι η Γιουβέντους δείχνει τόσο ξεκάθαρο φαβορί πλέον για το πρωτάθλημα? Una domanda perché so che hai da un allenamento, ti facciamo adesso. Dice Stavros che è un po' stancabile che Juventus tutti gli anni è così un favore facile per i tifosi, per i media, per tutti coloro che si stanno vicino al calcio? Guarda, in questo momento secondo me in Italia la Juve è raggiungibile, ovvero è per cultura, per mentalità, per organizzazione, per squadra, per valori è nettamente più forte alle altre. Il problema è che secondo me quest'anno la Juve, l'obiettivo della Juve oltre al campionato è Champions League. Non vedi qualcun'altra squadra che può arrivare vicino alla Juventus? Quest'anno Ale, la Juve è troppo più forte. Sì, c'è il Napoli, c'è l'Inter, secondo me che ha allestito una buona squadra, però la Juve è nettamente più forte. Traduco un po', Mirko lei, ότι αυτή τη στιγμή η Juventus δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συγκριθεί με καμία άλλη ομάδα. Αυτό που την ενδιαφέρει φέτος εκτός από το πρωτάθλημα είναι να κερδίσει και το Champions League. Ultima domanda, Mirko. Τα φιλιά μας. Dacci un prognostico per la partita di domenica. Aris Paok. Segui prima di tutto un po' il campionato greco? Sì, assolutamente. Sto seguendo Lucia, sto facendo un buon lavoro. Sai che Paok ha una bella squadra, anche Aris. Sì, il Paok sta facendo bene, ma già dall'anno scorso Lucescu sta facendo un bel lavoro, poi lo seguo perché comunque c'è Gherigna ancora, quindi dai, diciamo che seguo spesso. Allora di quella squadra gioca il tuo amico Gherigna, Uno. Sì, Malesas, se no. Μάλιστα. Κάναμε την τελευταία ερώτηση στο Μίρκο για να τον αφήσουμε, γιατί έχει και προπόνηση, να μας πει το προγνωστικό του για τον αγώνα της Κυριακής. Άρης ΠΑΟΚ, Νελα Κάζα Ντι Άρης. Μόνο ΠΑΟΚ άρα. Μόνο ΠΑΟΚ άρα. Allora vince ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Grazie Mirko, è stato un piacere. Parliamo, Grazie, amico. Va bene. Ciao. Bye. Όπως ακούσατε, ο Μίρκο έδωσε το προγνωστικό του, είπε μόνο Παοκάρα. Και δεν χρειάζεται μετάφραση. Δεν χρειάζεται μετάφραση, το καταλάβαμε όλοι. Αυτός ο Μίρκο, ο διάδοχος του. Πεχτάρα μόνο. Όχι, να σου πω κάτι. Άνευ πλάκα. Σε εκείνα τα play-off είναι αυτός που έδωσε ισορροπία στην ομάδα. Το έβαλε σαν στόπερ. 2009 είναι αυτό. Άκου να δεις, το 10. 9-10. Ψάχνει έναν τρόπο ο Σάντος να χωρέσει όλους τους κολομπαράδες, θα το πω έτσι. Κολομπαρές. Ναι, αυτούς εδώ. Και τι κάνει, πετάει το συνάδελφο από την δεκάδα, βάζει τον Κοντρέρας δεξιμπάκ, περνάει το Σαβίνι αριστερό στόπερ και ξαφνικά ο Πάοκ αποκτά μια ισορροπία. Δεν χάνει ποτέ, εννοείται αυτό. Δεν χάνει. Σάντος είναι, πώς να ναι, δεν χάνει. Εγώ μου εντάξει, δεν είχε συμπλέγματα στην Αθήνα όταν κατέβαινε, φίλε. Είχε συμπλέγματα. Πήρε ένα χικάκι ξεκούραστο στην πρώτη αγωνιστική με στο ΆΚΑ. Μετά τρεις νίκες καθαρίζει την 2 τον Ολυμπιακό και μία. Ποιον είναι τον Άρη. Σβηστά χωρίς να φας γκολ. Τώρα, μια που πιάσαμε και τα ποδοσφαιρικά, Σταύρο, εσύ που είσαι περισσότερο μέσα σε πράγματα,
αν κάνουμε μια σύγκριση εκείνη την ομάδα και με τους παιχταράδες που είχε, Γκαρσία, Ίβιτς, Κοντρέρας που είπες, όλοι, Λίνο, Βιερίνια, Μουσλίμοβιτς, Κονσέισαο κτλ. Με τους σημερινούς, εγώ θεωρώ ότι... Ποια νομίζεις ότι θα ήταν? Θεωρώ εκείνη την ομάδα πιο... πιο ταλαντούχα. Πιο ηγετικές προσωπικότητες. Ναι, αλλά πιο ανισόρροπη. Γιατί υπήρχαν χαρακτήρες, ναι. Υπήρχαν χαρακτήρες οι οποίοι ήταν πολύ διαφορετικοί και πολύ ανισόρροποι σαν προσωπικότητες. Χάναμε όμως για αυτόν τον λόγο. Ενώ τώρα είναι και καλές προσωπικότητες, λιγότερο ταλαντούχοι, αλλά ισορροπημένοι σαν χαρακτήρες. Περισσότερο ομάδα είναι τώρα. Ομάδα από όλες τις πλευρές. Και τότε ήταν ομάδα, λέγω. Από όλες τις πλευρές. Αλλά... και σαν προσωπικότητες. Να σου πω κάτι. Σαν... δεν πήγαινε το παιχνίδι στο Κοντρέρα στο ΟΑΚΑ, ένα παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έβλεπε το Τσιμπούρ, πάει του δίνει μια κλωτσιά κόκκινη. Τρέχα μετά. Κατάλαβε. Έγινε όταν αλλαγή ο Γκαρσία, πέτουσε μπάλες. Πατακιούτα, πατακιούτα. Ή έτρωγε κόκκινη και αυτός. Για γέλια ήταν αυτά. Ναι. Αυτά είπαμε έξω από τη ζωή μας. Αυτό λέω ότι όλα είναι καλά, αλλά το βασικό πράγμα, η βασική λέξη που χρησιμοποιούν του Τσέσκου κάθε τρεις και λίγο είναι η λέξη ισορροπία. Με τόσους ανώμαλους, γιατί αυτό ήταν εκείνη η ομάδα και την έχει συγκεκριθεί. Μα είναι μαγική λέξη το ισορροπία. Ναι. Με τόσους ανώμαλους δεν μπορούσε να έχει ισορροπία. Ο Μπακαγιώκο μάλωσε τρίτη με τον Σάντος. Του έλεγε όλη την προπόνηση ο Σάντος, γιατί έλεγε θα πάω στη FIFA, τι κάνεις και τι κάνεις και τι κάνεις. Και του έλεγε ο Σάντος σε όλη την προπόνηση, go to FIFA. Go to FIFA όλη την ώρα, τίποτα άλλο. Ναι. Και το ίδιο Σάββατο τον έβαλε αλλαγή, έβαλε δύο γκολ στην Ασμίνη και πήγαινε τον αγκάλιαζε. Να μην για ψυχοπαθείς. Η Goalbet όμως είναι μαζί μας, Σόφη. Είναι μαζί μας. Να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα, γιατί αν δεν ήταν η Goalbet, κανένας μας δεν θα ήταν εδώ πέρα. Δεν θα είχαμε αυτά που είχαμε σήμερα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, θέλω έτσι. Είναι η Goalbet που τα κάνει όλα αληθινά. Δεν είναι. Όπου είσαι μπροστά στο marketing. Έλα. Για να λέμε την αλήθεια. Τι έχουμε να παίξουμε σήμερα? Σήμερα δεν έχουμε πολλά σε ποδόσφαιρα, αλλά τι έχουμε, Σόφη? Δεν έχουμε. Μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Έχει και Champions League έχει επίσης. Champions League και μπάσκετ. Ναι, να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο, έτσι, για όσους ας πούμε ενδιαφέρονται, υπάρχει μηδενική γκανιότητα στο Ισπανία κύπελο Σαραγώσα Κάντιθ. Έτσι. Ωραία. Μια παρένθεση. Σε για όσους θέλουν έτσι, να βάλουν έστω και ένα 50 λεπτό. Δεν είναι κακό. Σωστή. Και τα μάτια της Γιουβολίνγκα ποια είναι τα σημερινά? Ένα λεπτό να συνδεθούμε στη σελίδα της Goalbet και φυσικά. Όπως πρέπει. Στις ασύγκριτες αποδόσεις. Στη μοναδικότητα που απονέβη αυτή την εταιρεία. Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα μπάσκετ λοιπόν. Ναι, ναι. Σήμερα εκεί θα κινηθούν όσοι θέλουν. Έχουμε τέσσερις αγώνες σήμερα. Έχουν το σκουλίκι μέσα τους. Ευρωλίγκα μπάσκετ. Ναι. Ξεκινάμε 10 παρατέταρτο Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Ρεάλ θα παίξουμε. Τι δίδεν? Διπλό 2-58. Όχι, λάθος. 1.49. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Σαν τα λάθη δεν έχει. Εμείς κάνουμε όλη τη μέρα λάθη. Και που και πήγαμε ένα σωστό. Επίσης έχουμε Μπασκόνια Ολυμπιακός. Εδώ ήταν το διπλό 2.58. Εξαιρετική στους τόνους. 1.53. Σήμερα βγάζει στους τόνους, να ξέρει. Μπασκόνια. Έχω έτσι κάνει καλή εκπαίδευση, νομίζω. Τι κατάσταση είσαι. Λοιπόν. Κάτσε με το ματιά σου παρακάτω. Ναι, μην με ματιάσει όμως. Έχουμε επίσης Ούλκερ με την Κίμκι. Άντε. Σόφη, γοητεύεις. Γοητεύω σήμερα, γοητεύω. Έτσι. Ήδη βλέπω ανθρώπους να τρέχουν στον δρόμο. Ναι. Και έχουμε και έναν αγώνα τελευταίο στις 8. Εφές Ανατόλου με... Ανατολού, ένα λαθάκι. Ανατολού, ναι, συγγνώμη. Και καλά έκανες και έκανες λάθος. Έτσι, σωστό είναι. Ένα λαθάκι πάντα χρειάζεται. Με Ζάλγκυρης. Ναι, δεύτερο. Ζαλγκύρης. Ναι, το παίρνω σωστό. Το παίρνω σωστό. Ζαλγκύρης, να ξέρεις, Λιθουανία. Με ποιο παίζει Ζαλγκύρης? Με Εφές Ανατολού. Εφές Ανατολού. Τους Τούρκους θα παίξουμε. Αυτά. Τέσσερις αγώνες. Σταύρο, εγώ θέλω να επιστρέψουμε λίγο σε αυτά, αφού κλείσαμε λίγο για την Goalbet, για το μάτς της Κυριακής που έρχεται, έτσι. Τι μάτς βλέπεις εσύ, έτσι καθαρά καφενιακά θέλω να μου πεις. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν θα δούμε ξύλο, προσωπικές μονομαχίες με εντάσεις και τέτοια μόνο. Έτσι, θεωρώ πιστεύω... ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι, είναι δύο ομάδες καλές, η μία πάρα πολύ καλή για μένα, κατά την άποψή μου, έτσι, και θα αποδώσουν τα μέγιστα. Πιστεύεις κάτι τέτοιο ή θα δούμε ξύλο, κάρτες, δηλαδή σε διαφωνείς? Πιστεύω ότι θα βαρεθούμε, δηλαδή αν δεν είχαμε το ενδιαφέρον και ήμασταν ουδέτεροι, ωραία, θα προτιμούσαμε να πάμε να ταΐσουμε κύκνους και πάπιες στην Ελλάδα. Θεωρείς ένα κακό μάτσο ότι θα γίνει? Ναι. Κακό μάτς. Εγώ θεωρώ ότι η πρόθεση των δύο ομάδων θα είναι για να παίξουν μπάλα. Ναι, εγώ αυτό θέλω. Γιατί και τον Άρη που τον είδα πολλά μάτς, παίζει ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χάνει πολύ σε οργάνωση παιχνιδιού χωρίς Μαουρίτσιο
και ενδεχόμενη απουσία του Πέρκα. Εγώ από την άλλη, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, θα πω ότι μπορεί να αναπληρώσει τέλεια το κενό. Σάχοφ. Εγώ λέω και τον Ελκαντορί. Δεν τον έχει βάλει ποτέ, συμφωνούμε. Γιατί να μην το βάλει, αυτή είναι η δεν τον έχει βάλει ποτέ. Μπορεί να κάνει τώρα, δεν ξέρεις. Δεν τα κάνει αυτό ο Λουτσέσκο, αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είναι λάθος που δεν είχε ρόλο αντί Μαουρίτσιο Καντουρί. Για μένα είναι λάθος. Εσείς, κύριε Αλέκο, πώς το βλέπετε το μάτι της Κυριακής? Και δύσκολα ο Λουτσέσκο να βάλει κάποιον που έρχεται από τραυματισμό 10-15 ημερών. Δεν τα κάνει εύκολα αυτά τα. Λογικά όμως θα τον βάλει γιατί δεν είχε λύση. Από γιατί την αρχή. Πρόσεξε μια λεπτομέρεια που υπάρχει. Ωραία, μια λεπτομέρεια. Αν βάλει τον Πίσεφα στο 10 και τον Πρίγκεβιτ στο 9. Θα μπούμε εμείς να πεσάρουμε. Μα πώς, τα αμυντικά χαφ, θα μαρκάρουμε φίλε μου. Τα αμυντικά χαφ είναι 2, οι άλλοι είναι 5. Θα πρέπει να μαρκάρουν και οι 2. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ ο Πρίγκεβιτς θεωρώ ότι βοηθάει και πίσω και τρέχει και πολεμάει και πολλά. Ας το τρέχει, το τρέχει, όλοι τρέχουμε. Ναι, τρέχει. Πώς τρέχει και πόσο τρέχει είναι το θέμα. Τέλος πάντων, φάγαμε το διάλειμμα. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε. Ήρθε ο Χρύσανθος να μας πει για τα κλαδιά. Είχαμε και το θέμα με τα κλαδιά. Ο Χρύσανθος, ο οποίος θα με κάνει και αυτός, είναι ένας ακόμα Αυγιανός που θα με κάνει πλουσιότερο Κυριακή βράδυ. Α, ναι, βάλε στιγμή με αυτό. Ναι, βάλα. Μπράβο. Με όλους θα βάλω. Πάμε διάλειμμα στο μικρό λαϊκό διάλειμμα που κάνουμε. Και αυτό το light. Το για ένα ευρώ. Να είμαστε πάλι πίσω. Θέλω να είμαστε πάλι πίσω στο, ναι, στο πολύ λαϊκό και μικρό διάλειμμα. Το ενός ευρώ θα λέγαμε. Εδώ γιατί έχουμε λεφτά στο Λίμπερο, παιδιά. Ναι, δεν χρειαζόμαστε πλέον τις διαφημίσεις. Αφού υπάρχει Gold Bet με τέτοια τεράστια αγκαλιά που τα υπερκαλύπτει όλα αυτά τα αστεία οικονομικά δεδομένα. Ακριβώς. Και στο φινάλι, γιατί να μιλάμε για λεφτά. Έτσι. Έχει τον κολοσσό και στηρίζει. Εγώ πάντως την Κυριακή θα ποντάρω live το Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι δεν ξέρω. Θέλω να υπάρχει λίγο ένταση. Να ξεκινήσω πολύ δυναμικά, λέω. Και ας πάω και τα μούτρα μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άμα δεν θα παστάρει. Αλλά άμα παίξει ΠΑΟΚ, με φοβάσει. Τι πιστεύω εγώ για το μάτς. Για πέρα, το το οποίο πρέπει να σε συγχαρώ και δημόσια πλέον, ενώ σε όλο το ακροατήριο, για τα καταπληκτικά ιταλικά σου. Έτσι, κλώνησες το Πανελλήνιο, αμέτρητα τα μηνύματα που δέχτηκα. Έτσι, η πηγαία, η έκφρασή σου, η τέλεια μετάφραση, αυτή η γλυκύτητα, ο τρόπο, το σουγουραμέντι, το il partito και στο τέλος το αλενατόρε. Δηλαδή ήθελα να κάνω άλλα πράγματα για σένα. Για σένα, άλλη φορά θα βγάλουμε και γαλλόφωνο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Α, έχεις και τέτοια δυναμική. Και ισπανόφωνο. Όλες τις γλώσσες μιλάς. Πορτογαλό, Ισπανόφωνο. Δηλαδή διάλεξε εσύ τους πρώην ένα έχω να πω, ενώ ήθελα να σε κυνηγήσω ανελέητα. Ξέρεις ότι αυτή είναι η διάθεσή μου, γιατί με βγάζει πολύ θετική άβρα το κάνω αυτό. Θα αποθεωθεί σήμερα, έτσι, γιατί ήσουν εκπληκτικός. Θα μου κάνεις το τραπέζι. Εννοείται, φίλε. Ευχαριστώ. Τα τραπέζι, όχι το τραπέζι. Ήθελα να πω για το ντέρμπι. Ναι, παίζει για το ντέρμπι και μετά από κάνω το τραπέζι. Φέτος, τα καλύτερα παιχνίδια και σε αποδόσεις ρόλο και σε αποτελέσματα τα έχει στα εκτός έδρας. Ναι, Μπάτε Μποίσοφ, Βασιλεία. Περισσότερο σαν απόδοση. Ναι, έπαιζε όμορφο ποδόσφαιρο εκεί. Και μέσα στην Μπενφίκα καλύτερα πήγε. Και στη Σπαρτάκ πήγε καλά. Και σε όλα τα ντέρμπι. Και στον Ολυμπιακό βέβαια δεν πήγε καλά, αλλά κέρδισε. Οπότε ήταν τραγωδία, αλλά ήταν, ναι, το αποτέλεσμα. Οπότε πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Είμαι αισιόδοξο όπω ήταν και ο Μίρκο. Αλέκο, για να δω λίγο τι γνώσει. Επιτρέπετε να συνεργαστείτε με τον κύριο Στάβα, ο οποίο πιστεύω θα το βρει αυτό. Όταν είχε ακουστεί ένα σύνθημα το οποίο είναι στις καρδιές πολλών παοξίδων σε σχέση με το ζήσι το βρίζα. Βάλε το ζήσι βρίζα, αν θυμάσαι, ένα σύνθημα. Ναι. Μπράβο. Εκείνο το μάτς μπορείς να μου πεις, κύριε Αλέκο, κύριε Στάβο, πόσο έληξε. 2-0. Ο ένας έκανε λάθος, γιατί ήταν βιαστικός. 2-1. 2-1 λοιπόν, κύριε Στάβο. Του τον κόλ στο τέλος. Όχι, του κούβαλε. Ποιος έβαλε τον κόλ το. Έγινε 2-1 αυτό. Όλοι μέσα στο μυαλό τους έχουν ότι αυτό το μάτι τελείωσε 2-0. Ξέρεις ποιο άλλο το πατάω αυτό. Το κράσι του ΠΑΟΚ. Ότι έχει λήξει 2-0. Και... είναι 2-1, έχει βάλει ο Μάκ. Ο Κούβαλης, ναι. Όχι, ένας. Το 2-1 το έβαλε ο Μαυρογεννίδης. Έχει βάλει ο Μαυρογεννίδης γκολ στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. 2-1, αυτό το ΠΑΟΚ άρισε. Έχει μπει γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Μετά την πέμπτη παίχτηκε δευτερόλεπτο τον μπάλα. Τα οποία, αν θυμάσαι, τα δύο γκολ του Ζήση του Βρίζα είναι ποίημα και τα δύο. Και τα δύο. Το ένα είναι μια πιεβοέτα εκπληκτική, κοντρόλ με το δεξί, πιβοτάρει στον εαυτό του και πλασάρει μαγικά. Αδειάζει. Δηλαδή ένα γκολ. Άστο, αυτά τα δίγκολα. Τα δίγκολα που λέγαμε προηγουμένως. Μήπως είναι το ίδιο το μάτς, γιατί εγώ είχα τότε το center back του Άρη, φίλο. Κάποιον. Ζαχόπουλος. Όχι. Έναν Βέλγο που έπαιξε για δύο-τρει. Ο Σιλβανί. Τον έβαλε. Τον έβαλε δύο γκολ και μου τα έλεγε ο Σιλβανί τότε. Ήταν Βελγοϊταλός.
Σιλβάνη, επειδή λίγο σα τα γαλλικά τα ονόματα. Μα έτσι, πρόσεξε. Αν έρχονται και από την Ιταλία. Πρόσεξε, έχω στα ύψη σήμερα. Μην σου παιδωθεί κατευθείαν. Όσο δύσκολα ανεβαίνει. Τονίζονται στη λίγουσα όλα. Σιλβάνη, άμα ήταν στην Ιταλία, αλλά στη Γαλλία όλοι τον έλεγαν Σιλβάνη. Πλατινή. Είπε μία φάση σχετικά με τραπέζι. Ναι. Έτσι και είπα, θα αναφερθώ σε αυτό. Ναι. Θα αλλάξω εντελώς το κλίμα, έτσι θα το αποφορτήσω. Light, γιατί είμαι και κουρασμένος. Πολύ light, γιατί το τραπέζι θα πω, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι μια ελληνική ταινία, οι διπλοπενιές. Παίζει Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Και ο Αυλονίτης είναι ο μαέστρος. Τέλος πάντων, γίνεται φήμα ο Παπαμιχαήλ από την οικοδομή, γίνεται φήμα και Βουγιουκλάκη όμως, Γρηγοράδα. Ναι. Έτσι το ξέρουμε για την οικονομία της συζήτησης, προχωράμε στην ουσία. Ναι. Και κάθεται όμως ένα πρωινό και μιλάει ο Παπαμιχαήλ με τον Αυλονίτη. Και τον λέει. Αδελφέ, του λέει καλά, όλα εντάξει, παίρνουμε λεφτά, πολλαπλασιάζεται και το εισόδημά μας, είμαστε μια χαρά. Αλλά αυτό τώρα εσύ θα το ανεχώσουν, λέει. Η γυναίκα σου να ανεβαίνει πάνω στα τραπέζια να χορεύει μπροστά στον κόσμο, τον Ατάλ. Δεν γίνεται, λέει. Και τον λέει ο Αυλονίτης, αυτός ο Θεός της τοπίας, ναι. Φίλε μου, εγώ λέει, θα το άντεχα. Το τραπέζι δεν ξέρω αν θα ανταχθεί την κυρία Τασούλα, λέει 450 κιλά. Με το τραπέζι θα έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτή. Είναι πολύ ωραία, πολύ δυνατή. Πολύ καλό, ναι. Θεότητα. Ωραία, λοιπόν, αφού υποσχεθήκαμε και γαλλόφωνο και ισπανόφωνο στον αέρα από τον Αλέκο. Σε μία ώρα, φίλε, με διαφημίσεις, πόσα πράγματα βάζουμε. Τι. Πόσα πράγματα πιέζουμε, λέω, ωραία. Και δεν έχεις μιλήσει για αρχαία σήμερα. Καθόλου δεν έχεις πιέσει αρχαία. Τίποτα, δεν έχεις. Θα πούμε έτσι δύο αποφθέγματα, έτσι light. Light. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο είναι. Ε? Ότι και να γίνει, αν κάτσει κέρδο, θα κάτσει σε ελεύθερη μετάφραση. Και θα κλείσουμε. Τα αγαθά κόπης κτώνται. Ψέμα. Και κόπης κτώνται, είπε να ήταν το σωστό. Ναι, και... έτσι μπράβο, γιατί υπάρχουν και οι γρηγοράδες. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, οι κτίστες, όλοι αυτοί που δουλεύουν κάθε μέρα και κοπιάζουν, αποκτούν και πολλά αγαθά. Όχι, φίλε, αφού ξέρετε τα κλασικά παραδείγματα, τι λένε τα παραδείγματα. Δούλεψε για να φας και κλέψε για να έχεις. Δεν οδηγούμε τον κόσμο και δεν τον οδηγούμε, αλλά λέμε τι γίνεται τώρα. Δεν τον οδηγούμε εκεί, αλλά άμα το αλλά... αρέσει και δεν τον οδηγούμε. Άμα το σκεφτείτε, ναι. Κύριε, να ξέρετε, κουκούλες, γάντια και τέτοια υπάρχουν εδώ τα σχετικά. Ναι. Ναι. Δεν μπορείς να πας σε νηστεία. Δεν μπορώ, όχι, με τίποτα δεν το. Δεν μπορείς, δηλαδή, φαντάζομαι να λες. Ψηλά τα χέρια και αυτά όχι, χωρίς όχι, το ρο. Όχι, όχι, πολύ, πολύ αστείο. Οπότε είναι, για να παραδοθώ κατευθείαν. Ναι, εγώ είμαι τζάμπα κουκούλες, τζάμπα οργάνωση. Στα έργα με τρελαίνει αυτό που λέει: ρυθμίστε τα βολόγια σας. Κλαίω αυτή τη στιγμή. Ναι. Και μπαίνουν ταυτόχρονα. Ναι. Τι ωραία περίπτωση. Ναι, πολύ και δυνατό. 33 δευτερόλεπτα έχουμε. Ναι. Να ψηλήσουμε ότι προλάβουμε. Πόσα πιστεύεις θα προλάβαινε αν έχει 33 δευτερόλεπτα με γεμάτο χρηματοκιβώτιο. 500 άρικα. Ναι. Εύκολα με 33 δευτερόλεπτα. 5 εκατομμύρια. Τι είναι τα πακετάκια που έχουν τα 500 άρικα. 50.000 και στην τόσα. Κάποτε ναι. Τόσα είναι τα 50.000. Ναι. Μια γεμή γεμάτη. Κάποτε στο χώρο που δούλευα έγινε μια μεγάλη ληστεία των 600.000. Τι ωραία. Σε πέστε, Αλέκο, μπράβο. Σε πόσα λεπτά έγινε, ολοκληρώθηκε η ληστεία. 40 δευτερόλεπτα, λέω εγώ. Εγώ είπα λεπτά, δεν είπα δευτερόλεπτα. 2,5 λεπτά. Γύρω στα 2 λεπτά. Ναι, βέβαια. Και 2 ήτανε... λεπτά να μπουν, να ψηδήσουν και να φύγουν. Ναι. Και η ασφάλεια τι έκανε εκεί, Αλέκο. Η ασφάλεια ήταν μια χοντρή γυναίκα, ήταν, η οποία ξεκουραζόταν εκεί την ώρα και έτρωγε. Ήταν στο κλείσιμο, ήταν δεν υπήρχαν. Στο κλείσιμο δεν δουλεύει η ασφάλεια. Δουλεύει ναι, κατά δεν υπήρχαν και τα μέτρα ασφάλεια. Η ασφάλεια του κανένα. Τον καζίνο εννοούμε, έτσι γενικότερα. Είχε στο νου του ότι μπορούσε να σκεφτεί ότι μπορούσε να γίνει μια ληστεία σε εκείνον τον χώρο. Να μην λέμε τώρα σε ποιον χώρο και πώς ναι, έγινε ναι, ναι, κτλ. Ναι, αλλά απλώς το αναφέρω. Ναι, ναι, ναι. Και πώς μπήκε μέσα. Μπήκε και έβγε με σκάφος. Από την είσοδο. Τώρα πώς έφυγε, δύο ήταν, ίσως είχαν και συνεργάτες. Σίγουρα, πώς θα γίνει. Πότε θα μπουν, τι θα κάνουν, γιατί αυτά είναι... Είπαμε, τα κάστρα πέφτουν πάντα από μέσα. Το είδα εγώ στις κάμερες, ήταν κάτι πολύ εύκολο. Λέμε, τόσο εύκολο είναι. Γιατί το κάναμε πίσω, φίλε. Κάτι τόσο εύκολο. Και από εκεί δεν πήραμε μευτικό, να το ξέρετε. Και... αυτό πάλι, πώς τα ξέρουμε όλα. Και πώς ποτέ δεν είμαστε μέσα, κατά ένα μαγικό τρόπο συμβαίνει. Εντάξει, φίλε, αυτό είναι και το timing, είναι και τύχη, είναι τα τυχερά, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Θυμάσαι, Σταύρο, μόλις γινόταν κάποιες συλλήψεις για κάποια παιχνίδια, για κάποιους ανθρώπους που ήταν με παράνομο στοιχισμό του και με έπαιρες τηλέφωνο πάντα και σε έλεγα, όχι Σταύρο, έξω είμαι ακόμα. Έξω είσαι αυτό. Ναι, και έλεγες, δεν είναι δυνατόν, πώς γίνονται τα πράγματα και ποιους βρίσκουν. Και έρχομαι ακού... στο γνωστό ναό του Τζο ναι. Και τον βλέπω μακριά και μου φωνάζει, Σταύρο, ντρέπομαι. Ναι. Δεν τρέπομαι, λέω, γιατί δεν είμαι στη λίστα. Δεν είμαι. Δεν είμαι στη λίστα του Σίτλερ εννοούμε. Ναι. Ο Σίτλερ, ο οποίος αθώνε τους Εβραίους. Πώς το γλίτωσες αυτό, ρε φίλε, πραγματικά το έχω απορία.
Είμαι Στένμαρκ. Κορυφαίος σλάλομ στο σκι. Να αποθεώσω έναν άνθρωπο που χθες στοιχηματικά, ναι. Το φίλο μας το Βασίλη, ναι. Βασίλης Μουσείο, ο οποίος ακούει όλες τις εκπομπές, ναι. Χαλάει τα μεσημέρια του άνθρωπος για να μας απολαύσει, ναι. Ή να διασκεδάσει μαζί μας γενικότερα, ναι. ή να πάρει υπογνώσεις. Ο άνθρωπος χθες έπαιξε τη Βόνη, στο ΠΑΟΚ Βόνη. Και είχε δίκιο. Έβλεπε Βόνη, την πίστεψε, τη στοιχημάτισε πάρα πολύ. Εύκολα, με ένα, ναι. Πάρα πολύ καλό χρηματικό ποσό και από ημίχρονο και τελικό και καρπόθηκε τελικά. Την απόδοση αυτήν την τεράστια που έχει η Γκολμπέτ και έγινε δηλαδή, πλουσιότερο. Αυτό το ΠΑΟΚ Βόνη λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα 8 παιχνίδια με γερμανικές ομάδες. Όλα ητές. Και παίζει το ένατο. Οι Γερμανοί τι κάνουνε. Εγώ έπαιξα σύν 3,5 ΠΑΟΚ. Δηλαδή πήγαινα έτσι μια μούντζα να βγει από το τέτοιο. Οι Γερμανοί τι κάνουν λοιπόν. Δεν έχουν Γερμανούς. Είναι όλοι μαύροι. Όλοι μαύροι. Τους είδα, τους είδα, είδα το μάτς. Έχουν ένα λευκό για το ξεκάρφωμα που δεν είναι Γερμανός. Ωραία, γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν να πείσουν πολλούς ξένους, έχουν αυτό το τέλος πάντων. Και φίλε, και τα 9 παιχνίδια με το χθεσινό τα έχουμε χάσει εμφατικά με τον ίδιο τρόπο. Πιέζουν από το πρώτο λεπτό, πηδάνε τα κατσίκια όλη την ώρα. Πηδάνε, ρε φίλε, ναι. Πολύ. Δηλαδή κάνανε πήγα, κάτι επιθέσεις τριπλές κάνανε. Ναι, εδώ τώρα λοιπόν ήταν μια στοιχηματική ευκαιρία. Ήταν γιατί ευκαιρία. Δεν ταιριάζει ο ΠΑΟΚ με αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Είναι βίαιοι παράλληλοι. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Και εμείς παίξαμε ΠΑΟΚ. Ρίξε μια μούτζα. Πάρε την σταυράκι με στα μούτζα. Ναι, έτσι. Αυτό. Είναι λάθος στοιχηματικό. Ο φίλος λοιπόν. Ο Βασίλης Μουσείο. Ναι, ο Βασίλης πληρώθηκε γιατί έπαιξε σωστά. Ναι, και με το είπε, με λέει, βάλε με, λέει, πίστεψέ με, δεν κάνω λάθος. Και πραγματικά ο άνθρωπος είναι γνώστης και σωστός. Είναι ισορροπιστής. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Τα ζυγίζει όλα όπως πρέπει. Τα ζυγίζει γιατί μάλλον είδε τι είχε γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια με την ίδια φιλοσοφία ομάδων. Μας ξεφτέλησαν. Σταύρο μου, άμα ζούσες μία μέρα μπροστά. Ναι. Μία μέρα μπροστά. Ήξερες, παράδειγμα, τα αποτελέσματα. Ζούσες την Κυριακή, ενώ μια μέρα, δύο λεπτά μπροστά θέλαμε να ζούσαμε. Δύο λεπτά. Εσύ ψάχνεις μια μπηλιά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, εγώ ψάχνω τα μάτσα όλα του ΟΠΑΠ. Ναι. Να τα βάλω όλα σκορ. Ναι. Και... μισή στον ΟΠΑΠ. Τι αγανάκτηση θα έχεις. Έχεις αγανάκτηση το οποίο. Να ήξερες ότι όταν θα λήξει Άρης ΠΑΟΚ θα λήγει παράδειγμα ένα 3. Ναι. Έτσι. Ή 0-0. Λέμε, για να μην νομίζουμε ότι τον Άρη τον κυνηγάμε στον τέρμπι. Τον κυνηγάμε, αλλά. Να μην νομίζουμε. Νομίστε το. Ναι. Λοιπόν, θα τα έβαζε τα σκορ, θα έπαιζες τέτοια πράγματα. Μόνο σκορ θα έπαιζε. Μόνο σκορ. Εμετικός. Μόνο σκορ. Μόνο σκορ. Και φαντάζεσαι τώρα την επόμενη μέρα θα γινόταν στον ΟΠΑΠ. Τι γίνεται εδώ, ένα εκατομμύριο αυτό ξανά. Γιατί ένα εκατομμύριο πλέον. Ένα εκατομμύριο πάνω, ναι, έχουν τα βάνει. Πω, πω, τι θα γινόταν. Θα είχαμε 500 αθλητές ενός εκατομμυρίου. Τι ωραία. Και θα έρχονταν ο Μελισσανίδης με όλους τους γύρω γύρω και θα σε εμάς βρει και εσάς. Δεν θα βρίσκανε, ακούς, το δάχτυλό σου ήταν στη Σιτία και το πόδι σου στην Αλεξανδρούπολη. Μα πώς αυτά κάποια δελτία ήταν κερδισμένα, θα αναρωτιόντουσαν ο ιστορικός του μέλλοντος. Πού είναι ο Σταύρος, πού είναι ο Σταύρος, τη Δευτέρα θα ψάχναμε εμείς. Και ούτε σύλλευε να λέτε. Όταν εξαφανίστηκε, φορούσε, ακούς. Ή το άλλο, να θες να χαθείς και να μην σε αφήνουν, πες ότι έγινες καλά οικονομικά. Ναι, ξαφνικά. Και θες να την κάνεις με ελαφρά. Ναι. Να εξαφανιστείς τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 10 μέρες είναι αυτό, 20, 2 μήνες. Ναι. Αυτό που σε βρίσκουν παντού. Ναι, πρόβλημα. Εγώ θα βγάλω ένα silver alert. Μη με αναζητήσει κανείς, είμαι μια χαρά. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό το καλύτερο. Ε? Σας παρακαλώ, παιδιά, αφήστε με να ζήσω λίγο. Και εμείς σας ενδιαφέρει τι φορούσε. Ναι, αυτό πάλι. Στο διάλογο. Ο Μάκελος Νίκος. Και όλοι πάσχουν από κάτι. Πάσχει από Ανία. Αν πάσχει από Ανία, εμείς το βρούμε. Πότε θα είμαστε εμείς. Αγανάκτηση, φίλε. Αγανάκτηση. Εγώ καταλαβαίνω. Άστα. Η Goldbet έχει τα παιχνίδια τη Silver Alert. Θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί ο κύριος. Θα τα βάλουμε. Γιατί θα βάλουμε. Γιατί όχι για αυτά. Κάποτε παίζαμε με έναν κύριο στη Βέρεια, ο οποίος και αυτός ήταν εξαιρετικός τζογαδόρος, σε μια καφετερία, είχε μια μίγα δύο, έτσι, και παίζαμε πού θα καθίσει η μίγα, σε ποιον ποτήρι. Και μετά, ναι, πού θα καθίσει η μίγα. Μεγάλο ποτάρισμα, δεν φανταστείς. Ναι. Δηλαδή ζούσες καλά 2-3 μήνες ένα ποτάρισμα τέτοιο, εύκολα, πλουσιοπάροχα. Και μετά από αυτό, άκου τι πολύ ωραίο στοίχημα, πάλι με τον ίδιο κύριο, επιχειρηματίας, τεράστιος της συμμαθίας, αλλά πολύ ωραίος στοιχηματζής, γιατί να ξέρετε ότι όσοι ασχολούνται με τον τζόγο και έχουν καλή διάθεση, έχουν κερδίσει την προηγούμενη, είναι εκπληκτικοί χαρακτήρες. Ναι. Δηλαδή είναι απολαυστικοί να τους έχετε στο τραπέζι, να ανταλλάσσετε απόψεις, να τους έχετε γενικότερα μες στη ζωή σας. Έτσι, άκου τι παίζαμε αυτό. Καθόντουσαν δύο κυρίες, over 40, έτσι, και είχαν παραγγείλει μία χυμό και ένα καφέ, ας πούμε. Ναι. Και λέγαμε, ποια από τις δύο θα πάρει πρώτη το ποτήρι της και θα κάνει επαφή με τα χείλη της. Ποια θα πιει πρώτη το ρόφημά της, παιδί μου. Και με τρώω μια προσποίηση, φίλε, από μια 40, την οποία μετά θα την κυνηγήσω στο θάνατο. Γιατί κάνει, παίρνει τον καφέ, τον φτάνει σε μια μέση κατάσταση
Πιέσαι τον, εγώ είχα πάει αυτή με τον καφέ. Λέω πιο εύκολο ο καφέ. Πιέσαι τον, το φτάνει το καφέ και μιλάει. Τι λέει κάτι άλλο. Πιέσαι τον, ακούμπα το. Εμεί από μακριά την έχει τη μέση κατάσταση. Και οι άλλοι τι κάνει από εκεί. Η άλλη είχε ένα τσάι, το θυμάμαι σαν τώρα. Και ενώ η άλλη έχει το καφέ ακόμα στη μέση, ανάμεσα, ξέρεις, το ανάμεσα χέρι προ στόμα, να τίνει στο στόμα χωρί να έχει φτάσει όμω στο στόμα. Και η άλλη έτσι προ κάτι παίρνει το τσάι και το πίνει μονοκομπανιά. Κλαπ και με καθαρίζει. Το καυτό, το τσάι. Κλακ, κλακ. Το παίρνει και το πίνει. Και καθαρίζομαι εγώ πάλι. Τεντόπανο. Και τη λέω, καλά, γιατί το κρατάει τόσο αυτό το παιδί. Και με λέει, και τι σε νοιάζει εσένα να τι κάνω. Έχει λογική η άλλη. Λέει, εσύ έχει το κρατά, αλλά δεν ξέρει τι γίνεται. Μετά φυσικά σκέφτηκα όλα τα ενδεχόμενα να στήσω γυναίκε χωρί εισαγωγικά. Να κρατάνε αυτά, να είναι αυτά. Και πάμε στο ίδιο μέρο. Αλλά και ο άλλο επειδή ήταν κλασική ευφυία γρηγοράδα, άσε λέει, βασιλεύσα, πάμε κάπου αλλού να πιούμε. Θα τα ξέρω εγώ. Σε να το πει τη τελευταία στιγμή. Και πώ γέμισε το μαγαζί. Σε όλη δική μου. Ο ένας έπιανε το αυτή να πιει να κάνει όλα πού. Αυτές οι γοράδες είναι ωραίες. Σε ένα νέο τικέντα σου είχε κάτι τέτοιο. Κάποιος, το πιο ηλίθιο στοίχημα που έχει... Ο Αλέκος σου είπα, ίσως γινόμαστε κορεστικοί που θα το επαναλάβουμε. Για αυτούς που ακούν όμως για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι με Αλέκο. Ο Αλέκος βρήκε το σκορ στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Με εκατοστάρικο, με πόσο ποσοστό, 101. Ναι, 101 ποσοστό, 10.000. Το 4-2 βρήκε. Μόνο 4-2 έπαιξες. Όχι, έπαιξα 4-2, 1-0 σε άλλο. Έπαιξα την Γαλλία με την Κροατία. Νίκη Γαλλίας και Pogba scorer anytime. Και αυτό το βρήκε. Βρήκε 3-4. Βέβαια το 4-2 το βρήκα εντελώς από λάθος. Αυτά νόμιζα. Αυτό είναι ο Αλέκος και να ξέρετε, έγινε με τα ιταλικά από εγώ προηγουμένως. Αυτά τα από λάθος. Τίποτα, δεν σκέφτηκα, έγραψε. Τα μάτς η Γαλλία τα κερδίζει 1-0. Οπότε θα παίξω και 1-0. Ναι. Αν ανοίξει το σκορ, θα πάει στο 4-2. Άντε, βέβαια, Αλέκο. 4-2. Και άνοιξε τα πανιά. Γιατί με ποια ομάδα είχε παίξει και έκανε 4-2, με την Αργεντινή. Ναι. Που ήταν δύο γυρίσματα η Αργεντινή και μετά ξανά. Και έπαιξε αυτά τα δύο τα σκορ που είχε φέρει η Γαλλία πριν. Ναι. Και βγήκε το ένα από τα δύο. Είδες τι παπά μου είναι η τύχη. Όχι, είχε όμως μια λογική. Μια λογική. Στατιστικά ψηλό είχαμε να λέγαμε. Φίλε, το σκορ είναι απίστευτο. Το σκορ είναι πέφτει από το λευκό πύργο. Όχι, βρίσκει πορτοφόλι. Βρίσκει πορτοφόλια. Έτσι, και βρίσκει το ελιξίδιο τη ζωή. Μένει αθάνατο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Αχίλιο πτεύνα δεν υπάρχει. Ούτε αχίλιο. Τελευταία φορά που έπαιξα. Σκορ 2 στα 4 είχα. Πάω καλά. 2 στα 4. Πολύ καλά. Το 1-1 στο Ολυμπιακός και το 2-0 στο ΠΑΟΚ Απόλλωνας. Τώρα να βρούμε το σκορ του αγώνα της Κυριακής. Ωραία, ναι. Δεν πιάνω εγώ, δεν κάνω προβλέψεις για ΠΑΟΚ ποτέ από το παιχνίδι. Εγώ σκορ και τι θα έρθει, τι θα κάνει, εγώ είμαι του Μπεκί. Έχω γούρια. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσουν πολλά γκολ. Δηλαδή, over 2,5 δηλαδή. Over 2,5. Μπορεί 2,5. Μια ομάδα να τα βάλει. Μπορείτε φυσικά, όχι μια ομάδα ο ΠΑΟΚ. Φυσικά μπορείτε να μπείτε από σήμερα και να στοιχηματίσετε όσοι θέλετε στην Goalbet. Έχουν βγει ήδη τα ποσοστά, υπάρχουν. Έτσι, και μάλιστα πάρα πολύ ψηλά τα ποσοστά και πολύ ωραία. Έτσι. Είναι 2-11 το διπλό του ΠΑΟΚ, το οποίο ήδη προτιμήθηκε από αρκετούς. Γιατί μπήκα, είδα στις σελίδες πολλών παικτών. Καλό ποσοστό. Το τι γίνεται. Βέβαια, 2-11 είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Άσος του Άβιν σε πάρα πολύ καλή απόδοση. 3-40 νομίζω. Στο δίνω 360. Ναι. Στο δίνω 360 εγώ. Εγώ στο δίνω 9. Πάω το για 9. Έτσι. Και, yeah. Και μπορούν να μπουν από τώρα και να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Και με πολλά ειδικά στοιχήματα, να το πούμε γι' αυτό, έτσι. Με άπειρα, ειδικά στοιχήματα. Βέβαια. Έχει πολλά ειδικά στοιχήματα, έχει handicap, έχει πολλά. Έχει πολλές στοιχηματικές επιλογές. Για κάποιον που δεν θέλει να ποντάρει το κλασικό. Βέβαια, μπορεί να ξεφύγει από το σημείο και να πάει στα γκολ. Να πάει στα corner, να πάει στο περισσότερα γκολ στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο, μονάζιγα τα γκολ. Είναι άπειρα. Το να αρχίσουμε και να τα λέμε όλα, θα είναι, πώς το λένε, δεν είναι ιδιαίτερα λογικό. Μπορεί να μπουν μέσα και να τα διαβάσουν και να τα δούνε. Και να μην είναι γεγραμμένοι, μπορούν να μπουν στη σελίδα οποιοδήποτε και να κάνουν τις συγκρίσεις του. Την Goalbet με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Γενικά το site, το οτιδήποτε. Δηλαδή το πόσο εύχριστο είναι, ενώ με το πόσο λειτουργικό. Αλέκο, σήμερα ήσουν εντυπωσιακό. Εγώ έχω. Μπράβο. Για πε. Θα γίνει έκπληξη. Πού βλέπει έκπληξη. Θα σου πω. Εκτός ένα. Α, το κρατά μυστικό. Μυστικό. Τα φώτα σου. Τακ. Τακ. Θα σου πω μετά. Ήρθε η ώρα. Να ευχαριστήσουμε την Goalbet για ακόμη μια ημέρα που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ μια καλή παρέα με την προσθήκη Αλέκου. Ο Αλέκος σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος. Ναι. Ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, ό,τι θέλετε κύριε. Το γαλλικό θα το δούμε στην πράξη. Ναι. Θα το δούμε στην πράξη. Το γαλλικό το έχει περισσότερο από το ιταλικό. Θα φέρεις Σορλέν. Μπορείς να μιλήσεις και με Σορλέν. Τώρα να φέρουμε Λεβέκ.
καναφέ μα. Θα φέρουμε Λεβέκτα και στο σταθμό. Οπότε δεν ξέρω κανένα τον Πλατινί. Ξέρει ποιον θα φέρω. Μπράβο. Φέρει τον Πλατινί. Τον Νιμανί. Νιμανί, Νιμανί, καψούρα. Ήμουνα και μάνατζερ του. Το ξέρω. Τον ήμουνα μάνατζερ. Τον έδωσε στον Όφη. Τον έδωσε στον Όφη και θέλω να σε πλακώσω όλη και βρετική σε ψάχνω. Ένα ραπ κομμάτι, Νιμανί, ραπ. Βάλε. Με τον Μπούρα μαζί. Τρομερό ο Νιμανί. Ε, πω, 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 τι μορφή και αυτή. Τι μορφή. Με πόνον είχε έρθει. Ωραίος μαύρος. Ωραίος μαύρος. Πεδαράς. Α, για τσόντας. Ναι, για μπάρα δεν ήταν. Ωραίος μαύρος, δεν μαύρος προσβεστής. Και για μπάρμαν. Καλώς ήταν. Μπάρμαν πόρτα. Όχι, μου έλεγε ότι δούλευε στη Μαρσέγη. Ξαναπήγε. Το βρήκες. Ε, και άκουσουμε τη μανίρα. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν, ευχαριστώντας τους ακροατές. Την επόμενη φορά θα έχουμε νημανή.